Ζωντανή παραμένει η μνήμη για τις δεκάδες ψυχές που χάθηκαν το διήμερο 26 και 27 Οκτωβρίου του 1943 στο ολοκαύτωμα του μαρτυρικού χωριού Καταράκτης στα κεντρικά Τζουμέρκα από τις δυνάμεις των Γερμανών κατακτητών. Η μικρή κοινωνία του Καταράκτη, ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων και η Πανελλήνια Ένωση Θυμάτων και Φίλων Θυμάτων του μαρτυρικού χωριού πραγματοποίησαν την Κυριακή την ετήσια εκδήλωση τιμής και μνήμης για την ναζιστική θηριωδία και τα θύματα που άφησε πίσω της. Νωρίς το πρωί τελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Άρτης, κυρίου Καλίνικου, και στη συνέχεια εψάλλει επιμνημόσθηνη στην ιδέηση στο μνημείο των εκτελεστέντων. Δόξα την ευχαριστή Σίμον Δέηση, επί το ευσίμο ταύτη τελετή, ενώ εγνώμονα κλείνομεν σε την καρδία το δωρεοθέτη παντός αγαθού, τυλώντες ευκλή τέγραν της φιλτάτης ημών πατρίδος. Το καλό και τίμον και εθνοσωτήριον και αριστόν σε αγώνα αγωνισαμέν. Ότι περιέσχον ημάς, ο δίνες ανάτων και χήμαρη ανομίας εταράξεν ημάς. Ο δίνες άδω περικύκλωσεν ημάς, τους διαρίστους και γενναίους προέφτασεν να παγίδες ανάτων. Εσαλέθηκε έντρομος εγεννήθη η γη. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι και νεκρό και ζώντου σοι ψιόν έχουν. Και αθάνατος σοι βασίλος και αναστάσια και νεκρό Χριστός αληθινός Θεός ημών. Περίδης Πανάχαρα του Γεσσα αυτού μητρός. Αγίδος Πανήθυνο Αποστόλου, το Σύγκριο Θεμόνο Πατερημών, νοήσι προπατώρο Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, το Άγιο και δικαίο φίλο αυτού Λαζάρου και τριμμένου και πάντων Άγιον. Χαιρετισμό απίφθινε ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων Χρήστος Χασιάκος, ενώ σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Θυμάτων και Φίλων Θυμάτων του Μαρτυρικού Χωριού, Δημήτρης Φλόρος, αναφέρθηκε στη σημασία που έχει για τις νεότερες γενιές να μάθουν τα εγκλήματα του παρελθόντος. Η διατήρηση της μνήμης αποτελεί τιμή για τα θύματα, εκφράζει όπως είπα σεβασμό για όσα επέστησαν οι πρόγονοί μας και διαμορφώνει την κοινή μας ταυτότητα. Παράλληλα, ενισχύει την πεποίθησή μας ότι οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και η υπερπόληση των σπιτιών μας είναι το τίμημα του αγώνα στην αντίσταση των κατακτητή και το τίμημα για την απόκτηση της ελευθερίας μας. Όλα τα χωριά του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων υπέστησαν την ναζιστική θηριωδία και την γνώρισαν από κοντά. Από τα 2.900 σπίτια που υπήρχαν τότε, το 30% περίπου 900 σπίτια κατεστράφησαν ολοσχερώς και το 10% περίπου 250 σπίτια έπαθαν μερική καταστροφή. Ας είναι η σημερινή μας εκδήλωση τιμή για όλα τα θύματα αυτά της ναζιστικής θηριωδίας. Χωρίς λόγο και αιτία, οι Γερμανοί κατακτητές με την επιλαρχία της Εντελβάης κατέστρεψε τα πάντα, δεν άφησε τίποτα. Στο χωριό μας το κατέστρεψε, το 90% των σπουδιών καταστράφηκαν, τα ζώα κάηκαν, αποθήκες οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να φύγουν στα βουνά και στις ρεματιές για να γλιτώσουν το μίσος και τη λέλαπα ανευλόγω και αιτίας των Γερμανών. Καταστρέψανε, κάψανε μέχρι μία γυναίκα, την κάψανε τυφλή μέσα στο σπίτι. Τους άλλους τους εκτελέσαν ανευλόγω και αιτίας. Έναν χωροφύλακα τον αναγκάσαν και φορτώθηκε, τον φορτώσανε με υπερβολικό βάρος και τον εκτελέσανε. Οι καταστροφές που προκαλέσαν στο χωριό είναι ανυπολόγιστες, αλλά όμως πάλι κατορθώσανε οι χωριανοί μου και ξαναφτιάξαν τα σπίτια τους, ξαναφτιάξανε τις οικογενειακές τους εστίες. Η κεντρική ομιλία στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από την Εκατερίνη Ριζάκη, γραμματέα της Ένωσης Θυμάτων και Φίλων Θυμάτων του χωριού, και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων. Πάντα πρωτοπόροι μαχητές, αγωνιστές με αυταπάρνηση και ανιδιοτελή φιλοπατρία, θερμοί αντιστασιακοί, προετοιμασμένοι για την τελική νίκη ή τη θυσία τους, και εμείς εδώ, όλοι σεμνοί προσκυνητές των θυσιών και των αγώνων τους, συγκεντρωθήκαμε να τιμήσουμε την ιερή μνήμη των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας τον Οκτώβρη του 1943
και της εθνικής αντίστασης, αλλά και των αγωνιστών της ελληνικής επανάστασης του 1821 στον τόπο μας με ένα διαφορετικό τρόπο. Ένα τρόπο ο οποίος παρουσιάζει το χαρακτήρα ενός επισταμένου αναστοχασμού στα γεγονότα. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, βουλευτής Άρτας, Γιώργος Τήλιος. Ενώ παρέστησαν ακόμη οι βουλευτής Άρτας ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη, ο Αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Ψαθάς και εκπρόσωποι αρχών, φορέων, συλλόγων, των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Έρθαν πρώτα άντριωμένοι χέρο χέρι λεφτά.